Την έκπληξή της εξέφρασε σήμερα η κυρία Θένια Χαραλαμπίδου για την απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σπύρου Μισιρλή ότι χρειάζεται φροντιστήριο. Ξέρει να πετάει την μπάλα στην κερκίδα, είπε χαρακτηριστικά η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Και εγώ εξεπλάγινα όταν το είδα αυτό από τον κύριο Μισιρλή, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εκτός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είμαι ίσως η μόνη που δεν είμαι επίσημα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω, συμμετέχω, παρακολουθώ και ενημερώνομαι για την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, ο κύριος Μισιρλής ξέρει πάρα πολύ καλά, και αυτό οφείλω να το ομολογήσω, να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εγώ μίλησα για τις διαδικασίες, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς γίνονται οι αναμορφώσεις, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς υπάρχει η πρόταση εναλλακτική σε περίπτωση που δεν θέλουμε να ψηφίσουμε όλα αυτά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι αν δεν θέλουμε να γίνει μια αναμόρφωση, έχουμε το δικαίωμα να την καταψηφίσουμε. Η κυρία Χαραλαμπίδου επανέλαβε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν απάντησε για τα κριτήρια επιλογής των ιστοσελίδων που δόθηκαν χρήματα από το Δήμο και δήλωσε ότι θα περιμένει απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, για το OTA Voice δεν απάντησε τίποτα ο κύριος Μισιρλής. Δεν μπόρεσε να μας εξηγήσει πώς αυτά τα χρήματα, τα 4.500 πόσα είναι, πήγανε σε ένα site με τόσο χαμηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα επισκεψιμότητα. Όταν μάλιστα έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ τουλάχιστον 4 site από ό,τι έμαθα και στη συνέχεια που έχουν πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εγώ θα περιμένω να μας απαντήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα κριτήρια για τα οποία επέλεξαν, τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν και την επόμενη φορά να φέρουν ένα οργανωμένο σχέδιο που θα αναφέρει όλο το budget, τον προϋπολογισμό που θα έχει για την προβολή του Δήμος και να καθίσουμε να τα αξιολογήσουν καταρχήν οι υπηρεσίες και στη συνέχεια εμείς για τις εφημερίες, για τις ιστοσελίδες και για το οτιδήποτε θέλουν. Και σε τελική ανάλυση όλα δεν είναι προβολή. Ας καθίσουν να δουλέψουν και η προβολή θα έρθει και από εσάς έρχεται απλόχερα κάθε φορά που κάνουν κάτι καλό ο Δήμος. Παράλληλα, η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ίσως θέλει να πηγαίνουν αδιάβαστοι στα Δημοτικά Συμβούλια, καθώς ακόμη δεν έχουν στείλει τις εισηγήσεις των θεμάτων για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε, τέλος πάντων, ίσως να θέλουν να πηγαίνουμε αδιάβαστοι. Εμένα δεν είναι αυτή η τακτική μου και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Μισιρλής. Βέβαια, είμαι νέα. Δεν έχω την εμπειρία ίσως που έχουν κάποιοι άλλοι, αλλά διαβάζω, μελετώ και ενημερώνομαι. Που ελπίζω να μας στείλουν και τα θέματα, γιατί μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει τις εισηγήσεις των θεμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατά κάποιο τρόπο από έλλειψη προετοιμασίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε, δεν προλαβαίνουμε μέσα σε μία μέρα να μελετήσουμε 20-30 και δεν ξέρω και πόσα θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης θα φέρουν. Τέλος, η κυρία Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε στο θέμα των χρημάτων που θα διατεθούν για τα έπιπλα γραφείου του Δημαρχείου. Θα έπρεπε ο κύριος Μισιρλής να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του, γιατί ο ίδιος είπε τουλάχιστον για τα 15 χιλιάρικα της αναμόρφωσης για τα έπιπλα γραφείου, μέσα σε 12 άτομα παρόντα στην Οικονομική Επιτροπή, ότι πρόκειται να γίνουν για την ανακαίνιση του γραφείου του Δημάρχου. Αν μπορεί να λέει άλλα μπροστά σε 12 άτομα και μετά να τα αμφισβητεί, αυτό δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κατανοήσω.